Ελπίδες για τερματισμό της έντασης γεννούν οι συνομιλίες υψηλού επίπεδου μεταξύ Βόρειας και Νότιας Κορέας. Στις συζητήσεις συμμετέχουν από πλευράς Πιονγκιάνγκ ο Διευθυντής του Πολιτικού Γραφείου του Λαϊκού Στρατού και ο Γενικός Γραμματέας του Εργατικού Κόμματος και από πλευράς Σεούλ ο Επικεφαλής του Γραφείου Εθνικής Ασφάλειας και ο Υπουργός Ενοποίησης. Οι διαβουλεύσεις διεξάγονται στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη και ξεκίνησαν μισή ώρα μετά την έκδοση τελεσιγράφου από τη Βόρεια προς τη Νότια Κορέα. Η κατάσταση στην Κορεατική Χερσόνησο χαρακτηρίζεται έκριθμη μετά την ανταλλαγή πυρών την Πέμπτη, η οποία ανάγκασε τον ΟΗΕ, τις ΗΠΑ και την Κίνα να ζητήσουν να πέσουν οι τόνοι. Παρά την έναρξη των συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών, αμφότερες παραμένουν σε συναγερμό. Η Νότια Κορέα τόνισε πως θα συνεχίσει τις προπαγανδιστικές της μεταδόσεις στη Μεθόριο. Ξέρω πως δεν είναι εύκολο, όμως ελπίζω οι συζητήσεις να έχουν αίσιο τέλος και οι πολίτες μας να παραμείνουν σόοι και ασφαλείς. Όλοι λένε ότι θα χρειαστεί χρόνος για να λυθεί το πρόβλημα, αλλά ελπίζω αυτή η κατάσταση να τελειώσει σύντομα και με ασφάλεια. Την ίδια ώρα στην Πιονγκιάνγκ, νεαροί εθελοντές τριμώχνονται για μια θέση στο στρατό. Η βορειοκορεατική τηλεόραση μετέδωσε ότι αμέσως μετά το τελεσίγραφο πάνω από 1 εκατομμύριο άτομα κατετάγησαν ή επανακατετάγησαν. Εμείς οι νεότερες γενιές ανυπομονούμε να εξαφανίσουμε τους Αμερικανούς και τους Νοτιοκορεάτες εγκληματίες από την Κορεατική Χερσόνησο. Η Βόρεια Κορέα εξακολουθεί τυπικά να βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση με τους νότιους γείτονές της, καθώς η μεταξύ τους σύραξη τερματίστηκε όχι με συνθήκη ειρήνευσης, αλλά με ανακοχή.